Καλησπέρα σας φίλες και άλλη μια Τετάρτη μαζί με τα χρώματα του λόγου. Αυτή η Τετάρτη δεν μοιάζει με καμία Τετάρτη από όλο το 2008, γιατί είναι η τελευταία Τετάρτη του 2008 και γιατί είναι η πιο τυχερή Τετάρτη του 2008, καθότι σε εμάς έτυχε το τυχερό φλουρί, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, να είμαστε κοντά σας όταν θα φύγει αυτός ο χρόνος και θα έρθει ο καινούριος, το 2009. Θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 12 μαζί σας και θα κάνουμε μαζί καινούριο χρόνο, μαζί πρωτοχρονιά, και αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ τιμητικό, γιατί στα 5 χρόνια φίλοι μου που είμαστε εδώ, στο Τηλεφός, στο αγαπημένο μας κανάλι, δεν έχει τύχει ποτέ να κάνουμε πρωτοχρονιά μαζί σας. Εμείς σας δίνουμε απόψε όλη μας την αγάπη, ανοίγουμε την καρδιά μας, στην εκπομπή αυτή η οποία είναι η τελευταία της χρονιάς και η οποία είναι αφιερωμένη σε όλα αυτά που έγιναν, που πέρασαν και σε όλα αυτά που θα έρθουν, αλλά μέσα από το βλέμμα, μέσα από το πρίσμα της ματιάς δύο νέων ανθρώπων. Επιλέξαμε απόψε δύο νέους ανθρώπους να μας κάνουν συντροφιά και να μας πούνε τις απόψεις τους, γιατί όπως και να το κάνουμε φίλοι μας, οι νέοι έχουν το προβάδισμα. Οι νέοι είναι το καινούριο αίμα και σαν καινούρια χρονιά χρειαζόμαστε δύναμη, χρειαζόμαστε ενέργεια, καινούριο αίμα. Θα κάνουμε λοιπόν μια εκπομπή σήμερα που θα προσπαθήσουμε να γίνεται και με εμάς και με εσάς. Δηλαδή να συμμετέχετε και εσείς, να μας παίρνετε τηλέφωνο, να μας λέτε τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας ανησυχίες, τις δικές σας, αν θέλετε, επιθυμίες για το τι θα θέλατε το 2009 να φέρει. Να μας πείτε ακόμη και την πίκρα σας, τι είναι αυτό που σας πίκρανε στο 2008 και που δεν θα θέλατε να το ξαναζήσετε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις απόψεις απόψε και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται μέσα στο εορταστικό πνεύμα, προσπαθώντας ταυτόχρονα να είμαστε και χρήσιμοι. Δηλαδή, δεν είμαστε εκπομπή που διασκεδάζει, συνήθως είμαστε εκπομπή που δίνει τροφή για σκέψη. Αλλά επειδή η βραδιά απόψε το απαιτεί, θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιο ελαφροί στο ύφος μας και παράλληλα πιο ωφέλιμοι σε αυτά τα οποία θα πούμε, ούτως ώστε να συνδυάσουμε το τερμνόν μετά του ωφελήμου. Ήδη εδώ το κανάλι μας έχει φροντίσει και μας έχει φέρει οικολογικό κρασί, φρούτα και όλα αυτά τα όμορφα που απολαμβάνουν οι οικολόγοι κάθε φορά που έρχονται και γιορτάζουν αντίστοιχες γιορτές. Και έτσι θα είναι σαν να είμαστε κι εμείς απόψε ένα μέλος από το τραπέζι σας, ένα μέλος από την δική σας συντροφιά. Να είστε σίγουροι ότι η αγάπη μας είναι κοντά σας και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 12 παρά ένα λεπτό και μετά τις 12 όμως. Γιατί σας αγαπάμε και μας αγαπάτε. Όλους εσάς, από όλες τις περιοχές της Αθήνας που μας βλέπετε και από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και από όλες τις περιοχές της Ιφιλίου που μας βλέπετε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το YouTube, και ξέρουμε ότι απόψε είστε στημένοι και θα παρακολουθήσετε μέχρι την τελευταία στιγμή όλα αυτά τα οποία θα υποθούν έτσι, για το καλό, για να κάνουμε την καινούργια χρονιά μαζί. Δεν θα φιλολογήσω άλλο, δεν θα φιλιαρίσω, αρκετά είπα, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, είναι όμορφο να συζητάμε έστω μέσω των μηχανημάτων και μέσω της οθόνης, αφού δεν έχουμε άλλο τρόπο επικοινωνίας. Όπως και να το κάνουμε, γιορτάστε απόψε, αφήστε την καρδιά σας ανοιχτή, πιείτε εν ανάγκη ένα κρασάκι παραπάνω, για μια φορά δεν θα βλάψει, αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο να ονειρευτεί, να ανατρέξει πίσω σε αυτά που τον στενοχώρεσαν και να πούνε δεν θα με ξαναστενοχωρέσουν πια τα ίδια πράγματα, θα γίνω ένας άλλος άνθρωπος το 2009, και σαν άλλος άνθρωπος που θα γίνω, θα φέρω και την δική μου συμμετοχή για μια καινούργια Ελλάδα, μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτό θέλουμε όλοι μας. Σπέφτω αμέσως να παρουσιάσω εξ αριστερών τον για δεύτερη φορά προσκεκλημένο φίλο, νεαρότατο φίλο της εκπομπής μας, τον Βασίλη τον Κεράτσα. Καλώς ήρθες, Βασίλη. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να ευχηθούμε σε όλους και να σας ευχαριστήσω που είμαι καλεσμένος σε αυτήν την εκπομπή σήμερα, ειδικά μια τέτοια μέρα. Γιατί είναι μια μέρα που θα ήσουν με τους δικούς σου σήμερα, έτσι δεν είμαι? Ναι, θα την περνούσα οικογενειακά. Αλλά? Παρ' όλα αυτά χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα. Ναι. Να την περάσω εδώ πέρα στην εκπομπή σας. Έχουμε σημαντικά πράγματα να πούμε, δεν νομίζεις? Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε για τη χρονιά που πέρασε και για τη χρονιά για την οποία ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο να κάνει μια καλύτερη και καινούργια αρχή. Βέβαια. Μακάρι, και σε αυτό αν δεν συμβάλλετε εσείς που είστε η ελπίδα μας, η ελπίδα της Ελλάδας, οι νέοι άνθρωποι, τότε τι θα πρέπει να πούνε όλοι οι υπόλοιποι.
Δίπλα στο Βασίλη, ο οποίος, για όσους δεν είχαν δει την προηγούμενη εκπομπή μας, είναι εκπρόσωπος της ομάδας «Η Αλήθεια» στην TV. Και τον είχαμε, υπενθυμίζω πάλι για όσους δεν πρόλαβαν να δούνε, μαζί με τον κύριο Γιώργο Πάλμο και συζητούσαμε για το θέμα των έψιλων, φίλοι μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσοι δεν προλάβατε να πάρετε γεύση από εκεί, σήμερα θα έχετε όλο τον χρόνο για να την πάρετε τη γεύση αυτή. Και αν έχετε απορίες, αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα να κάνετε, το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι στη διάθεσή σας για να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας αυτά. Δίπλα έχουμε μια τελείως καινούργια και επανέμορφη παρουσία, μια νεαρή κοπέλα, η οποία και εκείνη έχει σχέση με την, αυτό που λέμε αλήθεια στην TV και η οποία είναι μέλος αυτής της ομάδας, έτσι δεν είναι, Ελένη? Ναι. Είναι λοιπόν η Ελένη η Κουλουρίδου. Η Ελένη η Κουλουρίδου, η οποία είναι μια κοπέλα που αγαπάει την Ελλάδα βασικά. Πολύ. Την αγαπάει την Ελλάδα. Ναι. Είσαι ευχαριστημένη που γεννήθηκες εδώ? Ναι. Σ' αρέσει ο ήλιος, τι σ' αρέσει, γιατί αγαπάς την Ελλάδα, Ελένη? Την αγαπάω, όλα, όλα. Για την ιστορία της, για την προϊστορία της, για, για το όλα παρόν της, αυτά. Ιστορίες, όλα. Για όλα. Γιατί, έτσι, πώς να το πω, πήρες αυτή την απόφαση να γίνεις μέλος σε αυτήν την ομάδα που μας μίλησε για την Βασίλη την προηγούμενη φορά, θα μας μιλήσει και σήμερα, την αλήθεια στην τηλεόραση. Νομίζω ότι μπορείς να βοηθήσεις σε αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω και θα βοηθήσω όσο μπορώ αυτά τα παιδιά για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και θέλω να κάνω και κάτι πρωτότυπο και κάτι ασυνήθιστο. Όμορφο αυτό. Είναι πρωτότυπο αυτό που κάνεις. Είναι ασυνήθιστο. Παιδιά, πραγματικά είναι πρωτότυπο αυτό. Δεν νομίζω ότι. Ναι, ούτε εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια. Ναι. Ίδιου θέματος ομάδα. Και θέλω να κάνω μια παρένθεση να πω ότι η ομάδα. Όνομά της δεν είναι για την τηλεόραση, για την αλήθεια στην τηλεόραση, αλλά είναι απλά ένας χαρακτηρισμός. Η ομάδα θα ασχοληθεί με θέματα γενικά που παρουσιάζονται στα ΜΜΕ. Τα θέματα αυτά, να πούμε ότι θα παρουσιάζονται και θα έχουμε τη συμμετοχή σημαντικών προσώπων και επιστημόνων. Να πούμε επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Πάλμο που είμαστε σήμερα εδώ, γιατί χωρίς τη βοήθεια, τη μεγάλη βοήθεια του κύριου Πάλμου δεν θα υπήρχε καν ομάδα. Έτσι, μάλιστα. Έχει παίξει μαζί, δηλαδή, σημαντικό ρόλο στην. Ένα σημαντικότερο ρόλο ο κύριος Πάλμος και το Ινστιτούτο του. Το ΑΣΑΝΑ. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία λοιπόν. Βεβαίως και νομίζω ότι οφείλεται να μνημονεύσετε το όνομα του κυρίου Πάλμου σε όλη αυτή την πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται, κυρίως το ξανατονίζω επειδή έχει να κάνει με νέους ανθρώπους και μόνο. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση που γίνεται, που είναι, δεν είναι πλέον στα σκαριά, έχει σάρκα και οστά, έχει ήδη ξεκινήσει η δράση, θα μας πείτε, παιδιά, εσείς για αυτή τη δράση, θα ήθελα να κάνουμε μια ανασκόπηση σε όλα τα κανάλια αυτή τη στιγμή, ούτε λίγο ούτε πολύ, κάθε χρονιά.